Σήμερα ξεκίνησε ουσιαστικά η συζήτηση το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε το θέμα των απορριμμάτων στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην πόλη μας. Ήταν σε πολύ καλό επίπεδο. Οι πληροφορίες τις οποίες μας εδόθησαν από τους περιουσιακούς παράγοντες είναι σε τέτοιο βαθμό που εκτιμούμε ότι τις επόμενες 2-3 μέρες θα έχουμε δώσει την λύση στην προσωρινή τουλάχιστον διαχείριση, όταν και εφόσον ολοκληρωθεί ο περιφερειακός σχεδιασμός και μπορέσουμε και πάμε στην οριστική λύση. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια άλλη ανακοίνωση αυτή τη στιγμή, όπως αντιλαμβάνεστε, διότι έχουμε ακόμα 1-2 μέρες που πρέπει να ολοκληρωθεί και βέβαια μετά θα υπάρξουν οι ανάλογες ανακοινώσεις για τον κόσμο. Ένα μόνο ζητά κάτι. Αυτό που θέλουμε να συνηθίσουμε είναι υπομονή. Όσο μπορούν αυτές τις μέρες να κρατούν όσα απορρίμματα μπορούν στα σπίτια του ο κόσμος, να μην τα βγάζει έξω στους κάδους, και να τους παρακαλέσω να η ανακύκλωση η οποία γίνεται από τους μπλε κάδους να βάζουν μόνο αυτά εκεί και όχι να ρίχνουν σύμμικτα απορρίμματα στους μπλε κάδους, ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε τον όγκο των υπόλοιπων απορριμμάτων που θα χρειαστεί να διαχειριστούν. Απλώς, κύριε Δήμαρχε, να κάνω μόνο μία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Αν ο εργολάβος παίρνει από την Αγία Τριάδα, γιατί ακούστηκε ότι έχει εξαφανιστεί, ισχύει κάτι τέτοιο? Όχι, δεν ισχύει αυτό. Είχε εξαφανιστεί μέχρι τα χθες. Χθες τον κάλεσε και ήρθε από την Αθήνα. Συζητήσαμε χθες το βράδυ στο γραφείο μου. Βρήκαμε τον τρόπο της, το πώς θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία. Υπολείπονται 4.800 τόνοι, οι οποίοι και θα μεταφερθούν βέβαια σε εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης και της έκτακτης ανάγκης, της οποίας μέχρι σήμερα συνεχίζει και είναι ο Δήμος μας. Από εβδομάδα εκτιμώ ότι θα προχωρήσουμε και προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η μεταφορά. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να σας δηλώσω ότι στην Αγία Τριάδα δεν θα πάει ούτε ένα αυτοκίνητο. Είναι ανηλυμένη υποχρέωση δική μου απέναντι στους πολίτες. Αυτό είπαμε, αυτό τηρούμε και ό,τι έχουμε πει προεκλογικά είναι και δέσμευσή μας.